Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μια τρίτη ακόμα στο Εδώ Γεράνια, για να συζητήσουμε τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου Περαχώρας, Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίου Θεοδόρων. Κοντά μας δεν έχουμε άλλη μια φορά καλεσμένο. Έχουμε φυσικά τη δικιά σας παρουσία, η οποία μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων μπορεί να βοηθήσει τη ροή της εκπομπής. Και οπωσδήποτε έχουμε τον φίλο, τον Γιώργο τον Γρηγοράκο. Καλησπέρα. Το Γιώργο χωρίς το μου, γιατί δεν αρέσει τον κύριο Δήμαρχο. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Και βεβαίως, Γιώργο, ήταν μια πολύ έντονη εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Πολύ έντονη εβδομάδα, με πολλά να παίζονται για το Δήμο. Και τέλος πάντων, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να πρωτοπούμε. Ήταν μια εβδομάδα καταρχήν. Που βλέπουμε πού πάει το πράγμα για το ΣΠΑ. Γιώργο, θα σας ρωτήσω κάτι. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, πληροφορία μάλλον. Εχθές το βράδυ άναψε μια φωτιά. Ναι. Στην... Όχι άναψε, αναζωπηρώθηκε. Αναζωπηρώθηκε. Έτσι. Για πες μας λίγα πράγματα, Γιώργο, τι έγινε? Ναι, χθες το βράδυ σηκωθήκαμε από το κρεβάτι όλοι, όσοι μένουμε στο Αγίου Θεοδόρου, γύρω στις 12 με 1 η ώρα το βράδυ. Γιατί υπήρχαν αναπνευστικά προβλήματα, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας, έτσι και κυρίως τα παιδιά μας. Όταν λες αναπνευστικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα από εθαλομύχλη, πυκνή εθαλομύχλη, που από ό,τι διαπιστώσαμε μετά και από ό,τι μάθαμε και από ό,τι είδαμε βέβαια, προερχόταν από το χώρο της παράνομης πλέον χωματερής των Αγίων Θεοδόρων. Εκεί λοιπόν να ενημερώσουμε τους τηλεθέτες ότι πριν ένα μήνα περίπου είχαν βάλει φωτιά για να κάψουν κάποια πράγματα, απορρίμματα γενικότερα, κλαπιά και διάφορα. Ποιος, Γιώργο, ποιος? Ο Δήμος. Ποιος, όχι εμπριστής, ο Δήμος. Ο Δήμος, ο οποίος είχε μάλιστα πάρει και την έγκριση πυροσβεστικής. Βέβαια, η πυροσβεστική του είχε δώσει έγκριση, γιατί δεν ήταν αντιπυρική περίοδος τότε, έτσι. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια του είχε δώσει άδεια και όχι ότι ήταν νόμιμη η καύση σε παράνομη χωματερή. Λοιπόν, αναζωοποιηθήκε λοιπόν η φωτιά, γιατί αυτές οι φωτιές που καίνε σε σκουπιδότοπους ποτέ δεν σβήνουν. Κάνουν πάρα πολύ καιρό για να σβήσουν. Λόγω των δυνατών ανέμων, λοιπόν, αναζωοποιηθήκε. Αφόρητη κατάσταση στους Αγίους Θεοδόρους. Αληθεύει ότι ήρθε κλιμάκιο της πυροσβεστικής και... Βεβαίως, αληθεύει ότι ήρθε κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το οποίο βέβαια... Τι ώρα ήταν αυτό το πράγμα? Από ό,τι έμαθα, έτσι, εκ των πληροφοριών, 10 με 11 αποχώρησε η πυροσβεστική και άφησε... Το βράδυ. Το βράδυ. Μάλιστα. Και άφησε το Δήμο να σβήσει με δικά του μέσα, τέλος πάντων, να... Μάλιστα. Τη φωτιά. Εγώ που επικοινώσα με την πυροσβεστική, γιατί φοβόμαστε και πέρα της δυσφορίας που είχε προκαλέσει, της αναπνευστικής δυσφορίας που είχε προκαλέσει, φοβόμαστε και για επέκταση πυρκαγιάς, γιατί εκεί υπάρχει παρακείμενο δάσους, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτή η αυδελιρία των δημοτικών αρχόντων πραγματικά με αφήνει άφωνο, έτσι. Να το πω επιπολαιότητα, να το πω ανοησία, δεν ξέρω πώς να το πω. Να βάζεις φωτιά δίπλα σε δάσος, σε παράνομες χωματερές, πραγματικά δεν θα κατανοώ εγώ αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι μπήκε η φωτιά πολύ αργά. Δηλαδή, κανονικά. Μαζευόντουσαν δύο χρόνια από ό,τι ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Ούτε τα καίγαν λίγα. Μπήκε όμως εκτός των δύο ετών. Μπήκε και πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, μπήκε τον. Μερικές μέρες πριν ξεκίνησε την πυρική περίοδος. 1η Μαΐου ξεκινάει. Τα συμπεράσματα των τηλεθεατών. Ναι. Πιστεύω κάποια στιγμή όμως. Είναι αυτονόητα. Πρέπει να είναι αυτονόητα. Δεν γίνεται έτσι όμως, Γιώργο. Δεν ξέρω πραγματικά. Και τι έγινε μετά? Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Εγώ πήρα την πυροσβεστική, μου λέει έχει αναλάβει ο Δήμος. Το ξέρουμε. Λέει έχει αναλάβει ο Δήμος. Άκουσα ότι. Το άκουσα και εγώ αυτό. Δεν ήθελα να το πω στον αέρα. Το άκουσα και αυτό ότι κάποιες. Ότι με τον Δήμαρχο θες να πεις αυτά και τον Αντιδήμαρχο. Ότι... Δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό. Πώς το λένε, δημιουργεί ζητήματα, έτσι. Βέβαια ζητήματα. Καταρχήν ζητήματα νομιμότητας και ιστορίες κλπ. Ναι. Μπάς περιπτώσει, θα το κρατήσουμε το θέμα, Γιώργο, για την επόμενη φορά. Ναι. Ομολογουμένως είναι ένα ζήτημα. Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία και, μπάς περιπτώσει, δεν μπορούν να συμβαίνουν σε ένα Δήμο τουριστικό όπως είναι ο δικός μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι οι Άγιοι Θεοδόροι πριν από λίγες μέρες πήραν τη γαλάζια σημαία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτρέπουμε να γίνεται. Έτσι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Περιβαλλοντολογική καταστροφή, έτσι. Ακριβώς. Και θα πρέπει να το κοιτάξουμε από πολλές πλευρές το ζήτημα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι συνέβη, ας πούμε, και γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτή η αναζωπήρωση. Αυτό ήταν αναμενόμενο, πιστεύω, Γιώργο. Όλοι το ξέρανε και όλοι το λέγανε. Εγώ έχω μιλήσει και με ανθρώπους
εθελοντές πυροπροστασίας του Αγίου Θεοδόρου κτλ. Και το λέγανε ότι αν θα μπει φωτιά εκεί, δύσκολα σβήνει. Γιατί παράγεται το. Αν μπει τώρα, δηλαδή αν και εγώ τους αυτά που έπρεπε να καούν τον Νοέμβριο. Θα ήταν μια διαφορετική. Γι' αυτό μίλησα περί αυδελιρίας. Ένα ήταν αυτό. Ναι, τέλος πάντων αυτό. Ναι, γιατί ξέρεις, είμαι λίγο φορτισμένος. Απλώς ένας φίλος τώρα ερχόμενη μας ενημέρωσε, μας είπε δηλαδή ότι πέστε κάτι και γι' αυτό είναι σοβαρό και τα λοιπά. Θα το κοιτάξουμε, αγαπητέ φίλε, και θα το την επόμενη Τρίτη να είστε σίγουροι θα έχουμε ένα πιο εκτενές ρεπορτάζ για το τι συνέβη στην περιοχή. Να πούμε τώρα εδώ για το ΣΠΑ. Γιώργο, τα δικά σου συμπεράσματα. Εγώ θα συνεχίσω αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μάλλον θα συνεχίσω τη σκέψη την ίδια που είχα και στην προηγούμενη εκπομπή και παρά τις παρεμβάσεις και του κυρίου Παύλου και του κυρίου Φίλη στην προηγούμενη εκπομπή μας. Εγώ ακόμα δεν έχω κατανοήσει, Γιώργο, πώς ερχόμαστε μετά από 3 χρόνια. Εντάξει, αυτή η δημοτική αρχή είναι η γνωστή δημοτική αρχή η οποία τα αφήνει όλα στο έλεος του Θεού. Στον αυτόματο πιλότο, ναι. Και εν πάση περιπτώσει έτσι λειτουργεί. Υπάρχει από πίσω κάποια. Και βάζει λάθος και τις συντεταγμένες. Ναι. Και πια σταυρό και κούρευτο. Κάποια ελάσσονα και κάποια μείζωνα αντιπολίτευση. Και γι' αυτό πραγματικά θέλω και τη γνώμη σου. Πώς είδες τη στάση της αντιπολίτευσης στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που μιλήσατε για αυτό το θέμα, έτσι? Γιώργο, κοίταξε να δεις. Έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή και από άλλα βήματα, ας πούμε, όπου ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Λογοθέτη απολαμβάνει μια ιδιότυπη ασυλία κατά κάποιο τρόπο. Και η ιδιότυπη ασυλία συνίσταται στο ότι της γίνεται αντιπολίτευση από συγκεκριμένους ανθρώπους, μετρημένους στα δάκτυλα του ενός χεριού, η οποία αντιπολίτευση ουσιαστικά, από ό,τι βλέπεις, φέρνει ελάχιστα αποτελέσματα. Ελάχιστα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Σκέψου ότι για την κατάσταση του ΣΠΑ έχουμε μιλήσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή. Και κατά κάποιο τρόπο, εμέσως πλην σαφώς, είχαμε προβλέψει τι πρόκειται να γίνει. Όπως προβλέπει κάθε λογικός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να είσαι διάνοια για να προβλέψεις τι θα γινόταν. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι. Δεν χρειάζεται να είσαι διάνοια. Το ανάποδο θα έλεγα. Λοιπόν, είχαμε προβλέψει ότι σε αυτόν στον οποίο χρωστάμε χρήματα, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα χάσει την υπομονή του, όπως θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος, όπως κάθε ένας από τους τηλεθεατές όταν του χρωστούν χρήματα, είτε από ενίκεια είτε από οτιδήποτε άλλο, κάποια στιγμή χάνει την υπομονή του και κάνει τα αυτονόητα, τα προβλεπόμενα εκ του νόμου. Το είχαμε πει λοιπόν ότι πρόκειται να γίνει αυτό. Στην αρχή είχαμε πάρει τις ρητές διαβεβαιώσεις του Δήμου, του Δημάρχου, με συγχωρείτε, ότι δεν πρόκειται να γίνει το ένα, το δεν είναι κατάσχεση, είναι αυτό. Τα έχουμε δρομολογήσει, είναι το τάγιο. Ναι, όλα μιλάμε, κάνουμε. Φοβάστε, δουλεύει κανονικά το σπίτι. Ομολογουμένως, υπάρχει μια χαρακτηριστική, να το πούμε έτσι, καθυστέρηση, το λέω κόσμια. Μια καθυστέρηση αρκετών μηνών από τον Δήμαρχο. Βεβαίως, υπάρχει το επιχείρημα του Δημάρχου, το οποίο είναι και αυτό. Έχει μια βάση, ότι δηλαδή εάν ο κύριος Δήμαρχος πλήρωνε τα χρέη, να το πω έτσι, πλήρωνε αναλάμβανε τέλος πάντων κάποια κίνηση από την αρχή, δεν θα πετύχαινε τίποτα περισσότερο από ό,τι θα πετύχει σήμερα. Διότι ούτε στην αρχή είχε τα χρήματα να τα δώσει, ούτε τώρα έχει. Βεβαίως η ανταπάντηση σε αυτό το επιχείρημα είναι ότι ναι μεν δεν είχε και δεν έχει χρήματα να καταβάλει το χρέος, πλην όμως δεν θα επιβαρυνόταν ο Δήμος και με τον κοινωνικό διασυρμό, τέλος πάντων, με αυτό το διασυρμό που έγραψε σε όλες τις εφημερίδες και τα περιοδικά και τα blogs, ας πούμε, αυτό που το να βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα φορτηγό να παίρνει μια πολυθρόνα του ΣΠΑ. Αυτό είναι ένα θέμα. Και το δεύτερο, βέβαια, η τόκη. Διότι ομολογουμένως η καθυστέρηση αποπληρωμής ενός χρέους δημιουργεί τόκους. Και να σας πω και κάτι, εδώ που τα λέμε, είναι προτιμότερο για από την πλευρά του εργολάβου να τρέχουν οι τόκοι περιμέρειας παρά το επιτόκιο της τράπεζας. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα και ομολογουμένως υπάρχει και μια ευθύνη, αλλά μόνο σε αυτό το κομμάτι του Δήμου, του Δημάρχου. Από εκεί και πέρα υπάρχει νομίζω η λογική του Δημάρχου, την οποία πρέπει να πούμε και να ομολογήσουμε ότι έχει μια βάση λογικής, έτσι, στέρεη, ότι δηλαδή είτε τώρα είτε πιο πριν
Στην ίδια κατάσταση θα ήμασταν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω ότι συμφωνώ. Ναι, λέω... Δεν μπορεί να αφήνει όμω ένα πρόβλημα να διαρρονίζεται. Ακριβώς. Ναι. Και εδώ που τα λέμε, η Δημοτική Αρχή είναι για να λύνει προβλήματα. Ακριβώς. Βέβαια, θα ανταπαντούσε πάλι, αν ήταν παρόν ο κύριος Δήμαρχος, ότι ναι, μεν δεν έλυσε το πρόβλημα. Απ' την άλλη, δεν το επιβάρυνε ουσιαστικά. Πέρα από τους στόκους και το διασυρμό που είπαμε πριν, δεν υπήρξε άλλη επιβάρυνση. Τέλος πάντων, για να απαντήσω στο ερώτημά σου τώρα, αυτή είναι η τακτική του κύριου Δημάρχου. Καλός ή κακός, αυτή την τακτική επέλεξε. Το ερώτημα που μπαίνει, και είναι, νομίζω αν αυτό εννοούσε, αν αυτό κατάλαβα, είναι ποια είναι η στάση αντιπολίτευσης. Ναι, μα γιατί είπαμε. Και η στάση Δημάρχου, νομίζω ότι είναι πρέπον και ηθικών να εξετάσουμε κάθε μια της αντιπολίτευσης, δηλαδή των παρατάξεων, να το πούμε έτσι, ή των λεγόμενων, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την κάθε θέση του κάθε ενός εκ των Δημοτικών Συμβούλων και των πολιτικών αρχηγών. Θα έλεγα χωρίς έτσι, δεύτερη σκέψη, ότι η άποψη που ακούστηκε και η οποία κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρισε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η άποψη του κυρίου. Ακούστηκαν ουσιαστικά τρεις για μένα απόψεις. Η πρώτη ήταν του Δημάρχου, ο οποίος κύριος Δήμαρχος, καλός ή κακός, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την άποψη του εργολάβου. Ο κύριος Δήμαρχος μας διάβασε την άποψη του εργολάβου και βεβαίως η άποψη του εργολάβου ήταν η γνωστή, δηλαδή τα 80.000 το μήνα. Ο Δήμαρχος αντιπρότεινε 30.000 μέχρι 31/12/13 και από εκεί και πέρα 60.000. Από ό,τι έμαθα, τελικά δεν κατέστη δυνατό να πετύχει κάτι, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Αναμενόμενο, Γιώργο, 30.000. Ουσιαστικά θα έχουμε 30.000 μέχρι 31/12/13 και από εκεί και πέρα 80.000 το μήνα. Δεν θέλω να μπω σε αυτά που αποφασίστηκαν εχθές. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μας τα μεταφέρει κάποιος εκ των παρόντων πολιτικών αρχηγών. Ναι, δεν είχαμε κάποια ενημέρωση επίσημη. Όχι. Και γι' αυτό δεν θέλω να έχω, δεν θέλω να πούμε κάτι το οποίο δεν θα είναι. Mm-hmm. Από πληροφορίες όμως, σας είπα έτσι μια πρώτη εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παύλο Παύλου, ο οποίος θα μας δώσει την δικιά του, θα μας αναφέρει βασικά τι υπόθηκε χθες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Γιώργο Γκιόνι να μας δώσει τηλεφωνικά έτσι μια μικρή αναφορά στο τι επετέφθηκε χθες. Ναι, και πραγματικά, με συγχωρείτε, διακόπτω κιόλας, πραγματικά θέλω να μάθω και την άποψη του κύριου Γκιόνι, γιατί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε κάποιες απόψεις από τον κύριο Παύλου. Δεν άκουσα τίποτα από τον κύριο Γκιόνι, έτσι. Ενδεχομένως να μίλησε χθες. Θα τον ρωτήσουμε και αυτό. Γιώργο, αυτό είναι καλό που λες, θα το πάρουμε σαν εκπομπή ζωντανά. Ναι, να μάθουμε, ναι, να μάθουμε. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε αυτή την εικόνα, την πρόταση. Mm-hmm. Να μας πει δηλαδή τι συνέβη και πώς και γιατί κλπ. Mm-hmm. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι η άποψη του Δημάρχου. Με συγχωρείς, γιατί ναι. Πετάμε ονόματα και μου έρχονται στο μυαλό διάφορες συνειδητές. Για το Συνδημοτικό Συμβούλιο, μια που είπες για τον κύριο Γκιόνι, μάλλον είπες, που είπαμε για τον κύριο Γκιόνι. Κάτι είπε ο κύριος Γκιόνις στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντέδρασε ο κύριος, ο κύριος Νικολάου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοίτα, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας, 2-3 κλικ, να πάμε 2-3 επεισόδια πιο πριν. Έχει πει στη συνέντευξή του ο κύριος Δήμαρχος ότι μπαίνει ένα ζήτημα κατά πόσον έχουν γίνει υπερτιμολογήσεις, υπερκοστολογήσεις κλπ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι, και αν αυτό το ταιριάξεις, το συντεριάξεις με μια ανακοίνωση που έκανε ένας ευυπόληπτος πολίτης του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, και ουσιαστικά αυτό ήταν το κύριο θέμα, ότι δηλαδή έχουμε υπερκοστολόγηση, διότι το ΣΠΑ δεν κόστησε, ξέρω εγώ, 20, έπρεπε να κοστίσει 3,5, 4, ξέρω εγώ. Όταν υπόθηκε αυτό, ο κύριος Δήμαρχος το επανέλαβε με τα δικά του λόγια, με άλλο τρόπο, και τι είπε ουσιαστικά ο κύριος Δήμαρχος, είπε δηλαδή ότι ίσως έπρεπε, πιέζομαι, αλλά εγώ δεν, αλλά πιέζομαι. Mm-hmm. Οι φωνές από το υπερπέραν με πιέζουν να προσφύγω στο τεχνικό επιμελητήριο,
να ζητήσω να καταμετρηθούν οι όγκοι, το κόστος, το ένα το άλλο, ώστε να βγει ένα πόρισμα και να αποδοθούν, εάν υπάρχουν φυσικά πάντα, ευθύνες όπου και αν αυτές έτσι, ανήκουν. Η ανταπάντηση τώρα, το επιχείρημα του κ. Γιόνι στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος κατά τη γνώμη μου και ανάγκασε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σε άτακτη αναδίπλωση. Τι είπε ο κ. Γιόνις? Λέει ότι εάν κύριοι προσφύγετε στο τεχνικό επιμελητήριο, θα πρέπει να ξέρετε ότι επειδή παραλάβατε το ΣΠΑ και αναφερόταν στον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο πρώτος που θα υποστεί τις συνέπειες, αν ο Μηγέννητο βρεθεί κάτι, είστε εσείς, διότι εσείς το παραλάβατε. Πρέπει να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι αυτό ήταν ένας έμεσος, για να μην είμαστε έτσι, να μην πιούμε την Nissan κι εμείς, και δεν έχουμε και κανένα λόγο να το κάνουμε δηλαδή. Αυτός ήταν ένας έμεσος, πλην σαφής υπαινιγμός περί κατανομής ευθυνών. Και βεβαίως ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσωπικά με άφησε έκπληκτο. Διότι από εκεί που έλεγε, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά έχει ξαναγίνει και με τη γνωμοδότηση Τσοβόλα κάτι αντίστοιχο. Αλλά θα το πούμε άλλη ώρα, όταν έρθει η ώρα. Και ο κύριος λοιπόν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απήντησε ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν υφίσταται θέμα τέτοιο. Ουσιαστικά δηλαδή απείλαξε εαυτόν και τον κύριο, και τον και κύριο Γιόνι. Προσωπικά, νομίζω και σαν Γιώργο θα συμφωνήσει και εσύ, ότι είναι αυτονόητο ότι ουδείς μπορούσε και θα έπρεπε να, ούτε καν να σκεφτεί δηλαδή, ότι υποκρύπτεται έστω μικρό κομματάκι ευθύνης στις προηγούμενες δημοτικές αρχές για υπερκοστολογήσεις κλπ. Αλλά αν ο Μηγέννητο είχε κάποιος τη δυνατότητα ή το θάρρος το πολιτικό να εκφράσει κάτι τέτοιο, τότε νομίζω ότι θα έπρεπε να το φτάσει μέχρι τέλους. Εννοείται. Τότε δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να πάει στο τεχνικό επιμελητήριο. Εδώ που τα λέμε, αν ήμουνα Γιώργος Γκιόνης, θα πήγαινα μόνος μου. Εάν ήμουν στη θέση του, και δεν προς Θεού δεν κάνω κάποια υπόδειξη, αλλά λέω ότι εκφράζω την προσωπική μου άποψη ότι αν ήμουν εγώ δήμαρχος, θα πήγαινα μόνος μου. Και θα πήγαινα μόνος μου για να αποδείξω ακριβώς, ακόμα και σε αυτόν που είναι δύσπιστος, κακόπιστος, όπως θέλετε πέστε το, έχει την άποψη ότι εδώ άλλη μια φορά γίνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών για να αποσύσω από μένα οποιαδήποτε, έστω την παραμικρή, την ελάχιστη σκιά, θα πήγαινα μόνος μου. Έτσι. Θα πήγαινα μόνος μου. Γιώργο, και σε αυτούς οι οποίοι εξτόμησαν την, να το πω έτσι, τον υπαινιγμό, Γιώργο, το λέω υπαινιγμό, κόσμια, εντάξει, ναι, τον υπαινιγμό, ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτό να μην κοστίζει τόσο αλλά τόσο, θα είχα ήδη πάει στον εισαγγελέα. Θα είχα ήδη πάει στον εισαγγελέα και θα είχα καταθέσει και μία αγωγή αστική, ζητώντας στον εισαγγελέα για σκοπευτική διαφήμιση και στα αστικά δικαστήρια, ζητώντας ηθική βλάβη αξίας 200.000 ευρώ, ξέρω εγώ, και να δώσω τα 100 στο... Σε κοινωνικούς έτσι, σκοπούς. Αυτό θα το έκανα για να κλείσω στόματα οριστικά και αμετάκλητα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα που ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι όπως ακούστηκε, δεν κλείνει. Ναι. Δεν κλείνει την πληγή. Ναι. Και η πληγή, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και εν μέσω αυτής της τεράστιας πίεσης που δέχεται ο Δήμος, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα κλείσει, θα ανοίγει. Και δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ τι. Όχι, εγώ πραγματικά περίμενα να ακούσω. Η στάση της αντιπολίτευσης, για να απαντήσω στο ερώτημά σου και να το ταιριάξω με το τωρινό, με το προηγούμενο, κατά την άποψή μου δεν είναι η πρέπουσα. Υπάρχει ένας καθοσπρεπισμός, ο οποίος είναι υπέρμετρος. Προσέξτε, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι πρέπει να επιπλέψει, να πριτανεύσει το ήθος, η πολιτική ευπρέπεια και τα επιχειρήματα
κάθε πλευράς υποστηρίζοντας το α, το β ή το δ ζήτημα. Προσέξτε όμως, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο δηλαδή να οδηγούμεθα εμέσως πλην σαφώς σε μία προσπάθεια και μία τακτική περίπου συγκάλυψης. Πώς να το πούμε, Γιώργο? Εντάξει, να μην το πούμε συγκάλυψη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς να το πούμε, να το πούμε. Ότι γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί ο απόϊχος. Ναι, να πέσει η ένταση, να δεν ξέρω, έτσι. Και δεν είμαστε κατά, οπωσδήποτε, δεν πρέπει να είμαστε κατά μια τέτοια προσπάθεια. Αντίθετα, θα πρέπει να. Όχι, με συγχωρείτε, ο κουρνιαχτός δεν πρέπει να κάτσει. Γιατί άμα κάτσει ο κουρνιαχτός θα οδηγηθούμε. Γιώργο, δεν είμαστε υπέρ του να κάτσει ο κουρνιαχτός. Είμαστε υπέρ του ξεκαθαρίσματος. Το τι συμβαίνει. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έτσι, μπράβο. Ναι. Οριστικά και μετάκλητα. Επαναλαμβάνω. Και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αρκετές φορές, όταν ζητήματα τόσο μεγάλης εμβέλειας δεν κλείνουν και παραμένουν έτσι όπως παραμένουν, συνήθως αποτελούν όπλα, όργανα μιας γενικότερης πολιτικής και εξαρτήματα μιας στρατηγικής συγκεκριμένης για να επιτευχθούν επίσης συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός ότι η πληγή δεν κλείνει, κάποια στιγμή κάποιοι, είμαι σίγουρος ότι θα το χρησιμοποιήσουν αυτό εν ευθέτω χρόνο και σε ορισμένη στιγμή για να πετύχουν κάποια πράγματα. Βλέπετε Δεύτερη Κυριακή, βλέπετε Παρασκευή πρώτων εκλογών, έτσι. Βλέπετε έγγραφα που θα εμφανιστούν ξαφνικά και θα εμφανίζουν βαρύγδουπα ονόματα ως υπεύθυνα του Α ή του Β ή του Δ ζητήματος. Και το ανάστοφο, έτσι, Γιώργο. Βεβαίως. Η σιωπή προκαλεί πολιτικούς συσχετισμούς κτλ. Όμως ουσιαστικά το ΣΠΑ αυτή τη στιγμή είναι δύο. Υπάρχουν δύο δρόμοι για το ΣΠΑ. Ο ένας δρόμος είναι ο καταλογισμός ευθυνών. Εντάξει, αυτό δεν σώνει το ΣΠΑ. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό δεν σώνει το ΣΠΑ ούτε το Δήμο. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, το θέμα, το οποίο εγώ δεν το βλέπω να προχωράει. Γιώργο, δεν σου θυμίζει την περίπτωση της Ελλάδος? Ακριβώς. Δηλαδή. Είναι πεντακάθαρα τα πράγματα, Γιώργο. Μια μικρογραφία είναι ο Δήμος μας. Και όχι μόνο ο δικός μας, οι περισσότεροι. Ζητάνε πολύ μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα και σε αυτή τις αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ζητάνε κάποιοι καταμερισμό ευθυνών. Το οποίο είναι γεγονός και είναι πραγματικότητα. Προσέξτε όμως, ο καταμερισμός ευθυνών δεν μας λύνει το πρόβλημα. Όχι. Αντίθετα, νομίζω ότι το επιβαρύνει. Γιατί θα δημιουργήσει έρηδες, θα δημιουργήσει προβλήματα μέσα στην κοινωνία του Λουτρακίου, του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, και ο ένας θα δείχνει τον άλλον με το δάχτυλο. Ναι. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε και την κοινωνική ειρήνη που προσδοκούμε, ούτε μας λύνει οικονομικά το πρόβλημα. Αντίθετα, νομίζω ότι εκτροχιαζόμαστε από τη στόχευσή μας, που πρέπει να είναι η επίλυση του προβλήματος. Και μόνο. Προσέξτε. Για τις λύσεις, Γιώργο. Λύσεις. Για τις δεν λύσεις. Ακούμε λύσεις. Γιώργο, πρόσεξε. Στο χθεσινό, προχθεσινό, όποτε ήταν Δημοτικό Συμβούλιο, την περασμένη εβδομάδα. Ναι, οι λύσεις που ακούστηκαν ουσιαστικά ήταν για μένα τρεις. Η πρώτη ήταν του κυρίου Δημάρχου. Σας επαναλαμβάνω, η πρόταση η οποία ήταν αυτούσια πρόταση του εργολάβου. Ήταν η πρόταση η οποία περιλάμβανε 5-6 σημεία του Παύλου του Παύλου. Ναι, δεν ήταν βέβαια, να σου πω κάτι, δεν ήταν πολύ συγκεκριμένο του κύριο Παύλου. Βέβαια ήταν ανεπτυγμένο και τα λοιπά, έδινε διάφορους δρόμους. Δεν έδινε όμως τι θα κάνουμε αυτό, δεν ήταν συγκεκριμένος. Θα κάνουμε αυτό, έδινε διάφορες επιλογές. Είχε μία λογική, είχε τη λογική του δανεισμού. Ναι, ήταν σαν multiple choice λιγάκι, ήταν. Κοίτα, Γιώργο, νομίζω ότι ο Παύλος προχθές έδωσε το στίγμα του και καθόρισε τις δυνατότητες που θα έπρεπε να συζητηθούν στο επόμενο μεθεπόμενο διοικητικό συμβούλιο της Λουτράκη, ΑΕ, έτσι ΔΑΕΤ, ας πούμε, έτσι ναι. Ώστε να μπορέσουν να αποφασιστεί το πρέπον. Εντάξει. Νομίζω ότι οι δύο προτάσεις του Παύλου του Παύλου και του Κώστα Λογοθέτη ήταν οι προτάσεις που κατά κάποιον τρόπο ήταν στην ίδια, μάλλον είχαν ένα κοινό σημείο, ότι και οι δύο θα συζητούνται στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Λουτράκη ΑΕ. Έκανες και εσύ μια πρόταση, αν θυμάμαι καλά.
Όχι αν θυμάμαι καλά, καλά θυμάμαι δηλαδή. Κοίτα, εγώ έκανα μια πρόταση. Δεν είδα να... Θα σου πω. Τι δεν είδες. Δεν είδα να... Τη λαμβάνουν... Κοίταξε Γιώργο, θα σου πω και να ξέρουμε και τι προοδευτική. Όχι, δεν είναι την προοδευτική, θα σου πω. Επειδή το συζήτησα και θα σου πω τι συμβαίνει. Εγώ, η πρόταση δικιά μου ήταν να αναλάβει ο... Μάλλον ο Δήμος είχε δύο σκέλη. Το πρώτο ήταν να φύγει από την πλάτη του Δήμου το χρέος του εργολάβου. Να φύγει ο εργολάβος από την πλάτη του Δήμου. Θεωρώ ότι είναι αδύνατον, αδιανόητο να διαπραγματευτεί κάποιος με κάποιον όταν η άλλη πλευρά, η μία πλευρά εκ των δύο, έχει όλα τα ατού στα χέρια της. Εδώ που τα λέμε, ο εργολάβος έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, έχει αποφάσεις δικαστηρίων, έχει όλες τις δυνατότητες να εκτελέσει αυτές τις αποφάσεις και βεβαίως ο Δήμος δεν έχει τίποτα. Τι έχει? Μόνο την εκπεφρασμένη βούληση, λογικά έτσι, βούληση του λουτρακιώτικου λαού να μην χάσει το ΣΠΑ. Αυτό βέβαια δεν φτάνει, όπως ξέρετε. Έτσι, δεν φτάνει αυτό. Ο κόσμος μπορεί να θέλει να διασωθεί το ΣΠΑ, αλλά υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ορισμένες φορές με την δύναμη που έχει ο νόμος εκτελούνται και βεβαίως τα αποτελέσματα είναι αυτονόητα. Άρα λοιπόν η γνώμη μου είχε δύο σκέλη. Το πρώτο ήταν να φύγει από την πλάτη μας, από την πλάτη του Δήμου διαπραγματευτικά ο εργολάβος. Πώς θα γινόταν αυτό? Με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου και του δανεισμού. Με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου και του δανεισμού να φύγει ο εργολάβος. Από εκεί και πέρα όμως εγεννά το ένα αυτονόητο ζήτημα. Τι γίνεται η επόμενη μέρα του ΣΠΑ? Είπα λοιπόν ότι θα μπορούσε, το πρώτο ήταν να φύγει ο εργολάβος. Αν αυτό δεν ήταν δυνατόν να συμβεί, για τους χύψιο μέγα λόγους, τότε θα έπρεπε να, κατά την γνώμη μου, εκεί που ο εργολάβος ζητούσε το δανεισμό, ζητούσε δηλαδή το δανεισμό, λέω, τη μίσθωση, αντί να μισθώσει ο εργολάβος το ακίνητο, την επιχείρηση, ζήτησα να παρακάλεσα, αν ήταν δυνατόν, να διαπραγματευτεί ο Δήμος απλά την παραχώρηση του management. Η διαφορά, για όσους γνωρίζουν, είναι τεράστια. Στην πρώτη περίπτωση, στη μίσθωση, ο εργολάβος αναλαμβάνει την επιχείρηση. Όλα, απολύει τους εργαζόμενους και από εκεί και πέρα το λειτουργεί όπως εκείνος νομίζει. Επειδή κατά την ταπεινή μου άποψη δεν αντέχει άλλο ανεργία το Λουτράκι. Δεν αντέχει άλλο ανεργία ο ελληνικός λαός γενικά. Πόσο μάλλον το Λουτράκι, πόσο μάλλον οι Άγιοι Θεόδωροι, πόσο μάλλον Υπεραχώρα, το Σκήνο κλπ. Οι οποίες περιοχές μαστίζονται από την ανεργία. Εγώ δεν ξέρω, βλέπω και περπατάω στο δρόμο και το μόνο πράγμα που ακούω είναι, Γιώργο, τι μπορούμε να κάνουμε με μια δουλειά ή την άλλη. Και νομίζω ότι δεν τα αντέχει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Δεν αντέχει άλλο ανεργία, γενικά ο Δήμος. Άρα λοιπόν η μόνη λύση ήταν να παραχωρήσουμε το management, δηλαδή μόνο τη διοίκηση, η οποία διοίκηση δεν θα μπορούσε να απολύσει τον κόσμο, αλλά αντίθετα θα έπρεπε και θα ήταν υποχρεωμένη να τον αξιοποιήσει. Μου είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν το δέχεται η άλλη πλευρά, δεν το δέχεται ο κύριος εργολάβος. Και επιτρέψτε μου να σας πω, σαν προσωπική άποψη, ότι εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό απετέλεσε ποτέ αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και το λέω με ταπεινότητα. Πιστεύεις ότι έφτασε στα αυτιά του εργολάβου ποτέ αυτή? Εγώ δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ το πιστεύω. Έτσι, ναι. Δεν το πιστεύω. Και δεν το πιστεύω για πολλούς και διαφόρους λόγους. Θα σας πω ακόμα ότι, γιατί έχει σημασία και αυτό, θα σας πω ότι μια μάχη δεν είναι ποτέ χαμένη αν δεν δοθεί. Και ένα επιχείρημα δεν είναι ποτέ άχρηστο, άκυρο, απραγματοποιητό, ατελέσφορο, εάν δεν εκφραστεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που σας λέω, φίλοι και φίλες, τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, δεν έγινε ποτέ. Δεν προτάθηκε ποτέ από το Δήμο. Και δεν προτάθηκε ποτέ γιατί ουδέποτε το σχολίασε ο εργολάβος. Μου είπαν κάποιοι, και πρέπει να το ομολογήσω, ότι το είπαν. Πάντως πρέπει να σας δηλώσω εκ των προτέρων ότι μελετώντας με μεγάλη προσοχή τα κείμενα της άλλης πλευράς, του πιστωτή μας, του εργολάβου, εγώ δεν είδα ποτέ να λέει ότι απορρίπτω αυτή την πρόταση.
Αντίθετα, είδα άλλες προτάσεις, οι οποίες τις απέρριψε γιατί, ξέρω εγώ, δεν ήταν λογικές κλπ. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και την ίστατη ώρα, την και πέντε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι. Πληροφορήθηκα ότι εχθές έγινε ένα διοικητικό συμβούλιο της Λουτράκη ΑΕ και αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Σας είπα κιόλας ένα πρώτο κομμάτι. Ευελπιστώ ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερη ανταπόκριση από αυτούς που πρέπει, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό για το μέλλον του τόπου, σημαντικό με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Ζούμε στην εποχή που δεν μπορεί να έχουμε περισσότερο Δήμο. Δηλαδή δεν μπορούμε, ο Δήμος Παύλα επιχειρηματίας έχει αποτύχει. Είναι η εποχή που πρέπει να προτάξουμε την επιχειρηματικότητα. Το έχουμε πει από αυτή την εκπομπή, Γιώργο, πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Όμως πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Χωρίς να σημαίνει ότι αλλάζουμε ρότα, σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε περίπου απόλυτοι. Εμείς, και εγώ προσωπικά, Γιώργο, διαφωνώ οριζόντια και κάθετα. Με οποιαδήποτε λογική, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα ο Δήμος να αναλάβει περισσότερα βάρη και όχι μόνο διασώζοντας τη Λουτράκη ΑΕ, όχι μόνο διασώζοντας το ΣΠΑ, αλλά αναλαμβάνοντας περισσότερα βάρη, τα οποία εν προθέσεως, εν γνώση μας, δεν μπορεί να φέρει σε πέρας. Δεν έχουμε ούτε την τεχνογνωσία, διότι αν την είχαμε, η σημερινή Δημοτική Αρχή θα είχε κάνει θαύματα. Δεν την έχουμε. Δεν έχουμε και θέληση, Γιώργο. Δεν έχουμε θέληση. Πολιτική βούληση, γιατί... Έτσι, μπράβο. Δεν έχουμε. Και, Γιώργο, πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα. Να βάλουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, που λένε. Να σοβαρευτούμε και να πάρουμε τις αποφάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Βεβαίως, μπορούμε να μιλάμε ώρες, θεωρητικά. Εγώ θα σας πω ότι αυτή η θεωρητικολογία και η προσπάθεια αναμόχλευσης παλιότερων συμβάντων, οι οποίες δεν έχουν τίποτα να συνδράμουν με το παρόν και το μέλλον του τόπου, δεν οδηγούν πουθενά. Θα σας πω επίσης, και εδώ, Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγη βάση, ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έτσι όπως βαδίζει η οικονομική κατάσταση του τόπου, η μόνη μας ελπίδα είναι να παράξουμε πλούτο, Γιώργο. Να προτάξουμε την επιχειρηματικότητα, να δώσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν πράγματα, όχι υποχρεωτικά από το Δήμο, αλλά από Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα μπουν στον κόπο. Ναι, Γιώργο, βάσανο. Αυτά απαιτούν ενέργειες όμως από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ ενέργειες δεν βλέπω. Όπως δεν βλέπω για το ΣΠΑ, όπως δεν βλέπω για το κολυμβητήριο που συνέχεια είναι ελληματικό, όπως δεν βλέπω για το βιολογικό των Αγίων Θεοδόρων. Γιώργο, θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά προκαλούν ενέργειες. Γιώργο, θέλω να καταλήξω ότι το λογαριασμό θα τον πληρώσει ο Δημότης. Θέλω να καταλήξω ότι τελικά το λογαριασμό θα το πληρώσουμε εγώ, εσύ και αυτοί που μας βλέπουν. Και όλος ο κόσμος. Εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Και άρα αυτό που ήθελα να καταλήξω, Γιώργο, ήταν ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Εξαιρετικά προσεκτικοί. Γιατί ό,τι λέμε ναι, πλέον έχει κόστος. Δεν είναι τσάμπα. Η εποχή του τσάμπα μάγκα τελείωσε. Πλέον, όταν εγκρίνουμε μία απόφαση που παίρνει κάποιος, να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μερίδιο της ευθύνης. Γινόμαστε και εμείς κοινωνοί. Γι' αυτό βεβαίως έχουμε και το δικαίωμα να ρωτάμε γιατί. Και όχι μόνο να ρωτάμε γιατί, να κάνουμε την κριτική που πρέπει, γιατί είναι τεράστια τα θέματα και γιατί όλοι μας έχουμε πλέον ελαφρωμένα πορτοφόλια. Το λέω και αυτό κομψά. Τα πορτοφόλια μας δεν είναι γεμάτα πια. Να μην πω ότι είναι άδεια. Έτσι. Καλύτερα να το πεις έτσι. Και δεν θα κληθεί ο κύριος λογοθέτης και ο κάθε κύριος λογοθέτης. Δεν είναι μόνο. Να πληρώσει έτσι. Τη ζημιά. Εμείς θα το πληρώσουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι κάνουμε, εγκρίνουμε, τι προτάζουμε. Γιατί, Γιώργο, καταλαβαίνεις, να επιλέξει ο κόσμος το εύπεπτον, το εύηχον και αυτό να καταστεί μοιραίο για τον τόπο και για τα πορτοφόλια μας. Αν, ας πούμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, γιατί δεν είναι ηθικό μόνο το θέμα, είναι βαθύτατα πολιτικό και με προεκτάσεις οικονομικές. Αν, αγαπητοί φίλοι και φίλοι,
αύριο το πρωί τα δημοτικά τέλη διπλασιαστούν, αυξηθούν, λόγω λανθασμένης επιλογής. Βεβαίως θα διαμαρτυρηθούμε. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι θα είναι πολύ αργά. Και δεν πρέπει να το καταβάλουμε. Θα είναι πάρα πολύ αργά. Έτσι. Θα πρέπει να το πληρώσουμε. Και γι' αυτό το λέω, και γι' αυτό λέω, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είμαστε αυτή, από εδώ και στο εξής, εξαιρετικά προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και οι επιλογές που θα κάνουμε να βασίζονται στο ρεαλισμό και στην αντικειμενική πληροφόρηση. Και γι' αυτό νομίζω, Γιώργο, έχουμε και την ευθύνη και εμείς και άλλοι φυσικά, εννοείται, να συμβάλλουμε έτσι ώστε ο κόσμος να ενημερώνεται και να ξέρει τι μέλη γενέστε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Κατά πόσο ο δημότης μπορεί να κοιμάται ήσυχος ότι θα λυθεί το θέμα, ας πούμε, τώρα του ΣΠΑ, όταν περιμένει προτάσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλακεί με τον ΑΒ τρόπο στη δημιουργία αυτού του προβλήματος? Πώς μπορεί δηλαδή, από ποιον να περιμένει? Από τον κύριο λογοθέτη που δεν έκανε κάτι? Από τον κύριο Παύλου που δεν είπε κάτι τόσα χρόνια και ας είπε στην προηγούμενη παρέμβαση που έκανε την προηγούμενη εκπομπή ότι είχε ασχοληθεί κτλ. Δεν είχε κάνει τίποτα, έτσι. Ή από τον κύριο Γιόνι που. Και ναι, δεν είχε κάνει τίποτα. Δεν είχε κάνει κάποια σοβαρή πρόταση για να λυθεί το θέμα του ΣΠΑ. Κάτσε, Γιώργο. Ο Παύλος, ο Παύλου είναι αντιπολίτευση. Ναι. Ένα λεπτό. Ο Παύλος είναι αντιπολίτευση. Ο Γιώργος Αγκιόνης είναι αντιπολίτευση. Ο Γιώργος Αγκιόνης, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα του ΣΠΑ ξεκίνησε από τον Γιώργο Αγκιόνη. Άλλο αυτό. Αλλά εγώ λέω ότι ήταν αντιπολίτευση. Ναι. Προτάσεις. Να κάνει. Προτάσεις. Εντάξει, ναι. Ωραία. Τρία χρόνια, Γιώργο. Δεν είναι ένας χρόνος. Τρία χρόνια έχουν περάσει. Λοιπόν, κατά πόσο λοιπόν ο δημότης μπορεί να κοιμάται το βράδυ ήσυχος ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα βρουν λύσεις? Κοιτάξτε όμως, Γιώργο, βλέπω πάνω σχάρι τον Γιώργο τον Κακαβά, τον οποίον τιμώ. Μάλιστα. Έτσι. Σαν δημοτικό σύμβουλο. Τον βλέπω λοιπόν να κάνει σήμερα. Εντάξει, σήμερα είναι στην απέναντι όχθη. Εντάξει, πέρασε το ποτάμι και είναι απέναντι. Εγώ άλλο θέλω να πω. Ότι. Γιώργο, άμα το πας έτσι, διαγράφονται όλοι. Όχι, δεν διαγράφω. Λέω κατά πόσο μπορεί να κοιμάται κάποιος ήσυχος. Ναι, εντάξει. Δηλαδή τους βάλεις όλους στο ίδιο κάδρο. Εμέσως πριν σαφώς. Δεν θα έπρεπε. Κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτή την κορνίζα, εν πάση περιπτώσει. Να μην γυρνάμε γύρω-γύρω από αυτή την κορνίζα. Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που λες, κατά κάποιο τρόπο, εκτός αν εννοείς ότι ο καθής με το ποσοστό του. Καλά, εννοείται αυτό. Δεν βάζουμε ένα ανεμιστήρα τώρα και πετάμε τη λάσπη δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Ο καθένας ό,τι του αναλογεί. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, ας πούμε, δεν είναι δίκαιο τώρα να βάλουμε ξέρω εγώ, όλο τον κόσμο. Όχι, βέβαια. Έτσι, ο καθένας, ο κόσμος ξέρει πόσο ποσοστό ευθύνης έχει ο καθένας. Εντάξει. Έτσι. Το ξέρει. Άλλωστε, Γιώργο το ξέρει. Πιστεύω ότι το ξέρει. Γιώργο το ξέρει. Πιστεύω ότι το έχει. Γιώργο το ξέρει. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το ξέρει, Γιώργο. Εντάξει, έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος που. Γιώργο, εγώ δεν πιστεύω ότι το ξέρει. Ναι. Εγώ θα ήθελα τους τηλεθεατές να παρέμβουν. Είναι γνωστό, Γιώργο, είναι γνωστό στον κόσμο τι πτέει. Πιστεύω ότι είναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι. Γιώργο, το θέλω. Παρά τα προβλήματα που έχει ο καθένας μας, έτσι. Παρά τη συγκυρία την οικονομική που. Γιώργο, και εγώ θέλω. Πιστεύω ότι. Γιατί στο τέλος. Να πάρει το πρωτάθλημα. Μα γιατί στο αλλά... τέλος. Στο να πάρει το Champions League, αλλά. Στο τέλος. Ο δημότης, αυτός δηλαδή. Θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο. Αυτό λέμε. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τον ενδιαφέρει. Ξέρεις κάτι, Γιώργο. Αν ήταν μια επιχείρηση. Και εσύ ήσουν ένας μέτοχος. Όπως είναι ο δημότης. Γιώργο, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα πω εγώ λαϊκίστικα. Εγώ λοιπόν ως επιχειρηματίας έχω πετάξει την επιχείρησή μου, την έχω καταστρέψει την επιχείρησή μου. Θα με έβαζες εσύ ως εργαζόμενος της επιχείρησής μου, εμένα τον επιχειρηματία που την κατέστρεψα, να την ξαναφτιάξω? Θα είναι. Τι να πω. Δεν θέλω να. Πάντως, κοίταξε, Γιώργο, ομολογουμένως υπάρχει ζήτημα. Βεβαίως. Και το ζήτημα είναι μεγαλύτερο δεδομένου ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτά τα προβλήματα. Δεν μειώνονται, Γιώργο. Όχι. Ωραίος ο πολιτικός λόγος, μ' αρέσει. Μ' άρεσε όπως μίλησε ο κύριος Παύλου. Έχει πολιτικό λόγο. Αλλά μη στεκόμαστε μέχρι εκεί. Εγώ θέλω, Γιώργο, ενέργειες. Και συγκεκριμένες ενέργειες. Και ο καθένας βέβαια να αναλαμβάνει και τον κόστος αυτόν που λέει. Έτσι. Yeah. Να κάνει. Εγώ, ας πούμε, από τον κύριο Γιώργο δεν άκουσα κάποια πρόταση. Ο κύριος Παύλου είπε κάποια πράγματα κτλ.
Και ο κύριος Λόγκο. Κάτσε, ο Παύλο είπε 7 λύσεις. Ναι, ναι, δεν μ' άρεσε αυτό εμένα. Εγώ περίμενα μία λύση. Από τριτεγγυητή ο Δήμο. Είναι μια σοβαρή τοποθέτηση. Δεν άκουσα τίποτα από τον κύριο Γκιόνι. Τίποτα, πραγματικά τίποτα. Και βεβαίως άκουσα και μία θέση από τον κύριο λογοθέτη. Δεν θα την κρίνω ακόμα. Δεν είμαι και ο κατάλληλος άλλωστε να την κρίνει. Αλλά θέλω να ακούω προτάσεις. Να κατατίθονται. Και να παίρνονται οι αποφάσεις. Και βέβαια ο καθένας τα χρεώνεται. Πάντως κοίταξε να δεις. Είναι ζήτημα, Γιώργο, εάν θα μπορέσει ο κόσμος τελικά να ενημερωθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο. Από το αποτέλεσμα τελικά ενημερώνει τον κόσμο. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Υπάρχει μια λογική ανευθυνοϋπευθυνότητας. Δηλαδή μια λογική που λέει τη μισή αλήθεια, όπως αυτή η μισή αλήθεια την έχει κάποιοι στο μυαλό τους, αλλά ο κόσμος δεν ενημερώνεται τελικά. Εκτός κι αν μου πεις αυτό που είχε υποθεί κάποτε παλιά, ότι ας έχουμε εμπιστοσύνη στο αλάθητο ένστικτο του Έλληνα. Του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα δημότη, ο οποίος σε τελική ανάλυση επιλέγει αυτό που αισθάνεται περισσότερο οικείος, περισσότερο, πώς να το πω, σε ποιο επίπεδο έτσι, είναι σταχνότατο, είναι στη λογική. Να πούμε και κάτι θετικό, γιατί βεβαίως πολύ γκρινιάξαμε σήμερα. Όχι, δεν γκρινιάξαμε. Γιώργο, ξέρεις, να πούμε και κάτι θετικό. Εμένα πραγματικά μου άρεσε το πολιτικό κλίμα που επικράτησε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ελπίζω να μην είναι απλά η εξαίρεση. Και εμένα μου άρεσε. Έτσι, μου άρεσε. Ήταν υψηλό. Χωρίς κραυγές. Ήταν υψηλό επίπεδο. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το αλλά, το ρημάδι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε Γιώργο. Ήτανε υψηλό επίπεδο. Μπαίνει ένα ερώτημα. Ο κόσμος το κατάλαβε. Θα σε ρωτήσω αλλιώς. Η απορία μου στην είπα από την ίδια μέρα. Γιατί δεν παίζει πουθενά. Πραγματικά προσπαθούσα να δω γιατί δεν είμαστε εδώ. Γιατί, Γιώργο, τα γιατί δεν πουλάει. Γιώργο, τα ΜΜΕ επιλέγουν το αίμα. Ο κόσμος θέλει αίμα. Και δεν θέλει λεκτικό αίμα. Θέλει ουσία. Τώρα, περιοριζόμαστε στο λεκτικό, γιατί όλα τα άλλα είναι πρόβλημα. Αλλά πρόσεξε. Η ουσία είναι, Γιώργο, ότι προχθές ο κόσμος δεν το ευχαριστήθηκε, γιατί δεν είχε τις φωνές. Εγώ, έτσι όπως το άκουσα και μαζί τα λέγαμε, το ανέλησα, ας πούμε, και σε βάθος, εγώ δεν χάρηκα, Γιώργο. Μπορώ να σου πω, λυπήθηκα. Και λυπήθηκα γιατί έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο που δεν ξέρω σε ποιον αναφερόταν. Δηλαδή, ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του εκτάκτου δημοτικού συμβουλίου? Να γίνει μια καινούρια σύμβαση. Να καθορίσουμε ημερομηνία ξανασυμβουλίου. Για να ξαναδούμε. Με συγχωρείς που το λέω, αλλά δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος ήταν να υποθούν λύσεις, φαντάζομαι, και μία εξ αυτών να επιλεγεί την επόμενη μέρα, δηλαδή χθες ή την Παρασκευή και σήμερα. Ναι. Είναι αυτό που σου λέγα πριν, ότι ακούσαμε την πρόταση του εργολάβου, ακούσαμε διάφορες προτάσεις από τον κύριο Παύλου, χωρίς μία συγκεκριμένη πρόταση, τελική, και δεν ακούσαμε και τίποτα από τον κύριο Γκιόνι. Αυτό ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Το καταλαβαίνω, Γιώργο. Απλώς ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί ο κόσμος περιμένει πάρα πολλές φορές, το Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, περιμένει να ακούσει κάτι, ρε Γιώργο. Και βεβαίως εδώ ήταν υψηλό επίπεδο, ομολογώ, αλλά δεν είχε, τι να πω, προορισμό. Δεν είχε στόχο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δεν είχε, να σου πω έτσι, δεν είχε στρατηγικό στόχο. Δεν είχε. Τι να πω. Δεν ήξερε πού θέλει να πάει. Τι θέλει να βγάλει. Μου θύμισε έναν ταξιδιώτη σε μια ξένη χώρα που δεν ξέρει τους δρόμους και πάει από εδώ, πάει από εκεί. Γι' αυτό έχουν καθοριστεί, Γιώργο, με θεσμούς και τα λοιπά. Κάποιοι που πρέπει να κρατάνε το πιδάλιο. Και από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν θέλει να κρατάει το πιδάλιο. Γιώργο, μπαίνει ένα ερώτημα πάλι. Και είναι ερώτημα ουσίας. Στις δύσκολες στιγμές, αυτό που κάνει ο κάθε εχέφρον λογικός ηγέτης, τι είναι, Γιώργο? Είναι να αποτανθεί στους ειδικούς. Γιώργο, υπ' αυτή τη λογική και υπ' αυτή την έννοια, το προπροχθεσινό, όποτε ήταν Δημοτικό Συμβούλιο, την περασμένη εβδομάδα τέλος πάντων, να είμαστε ακριβέστεροι, απέτυχε παταγωδός. Διότι δεν ακούσαμε καμία άποψη κάποιου ειδικού. Θυμίζω στους φίλους και φίλες τηλεθεατές και τηλεθεάτριες,
ότι στην περίπτωση του κολυμβητηρίου, όπου ετέθη ένα θέμα κατά πόσον μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να δημιουργεί ελλείμματα, ο Δήμος προσέφυγε σε μία οικονομοτεχνική μελέτη. Άξι, τώρα, ανεξάρτητα αυτό, οικονομοτεχνική μελέτη, μια καθοδηγούμενη οικονομοτεχνική, δεν είναι οικονομοτεχνική, ναι, Γιώργο, μελέτη. Αλλά προσέφυγε σε κάποιον ειδικό. Ναι, ερώτημα. Ναι. Η λειτουργία του ΣΠΑ έχει προσφύγει ο Δήμος σε κάποιον ειδικό, σε κάποια υπάρχει μελέτη αντίστοιχη, για παράδειγμα. Ακούστε εδώ τώρα να δείτε. Πληροφορήθηκα αυτά όλα. Υπάρχει μελέτη. Έπρεπε να γίνονται πριν κατασκευαστεί το έργο. Πληροφορήθηκα ότι υπάρχει μελέτη αντίστοιχη. Και το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι αυτή η μελέτη δεν έχει έρθει, δεν έχει πάρει το φως της δημοσιότητας. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Να ξέρετε, και ο λόγος είναι απλός. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους εργαζόμενους να μειωθούν τα έξοδα. Δηλαδή να έρθει ίσα βάρκα, ίσα νερά, να το πούμε, η λειτουργία του ΣΠΑ. Και βεβαίως το ΣΠΑ αυτό πρέπει να σας πω ότι ελείπει συγκεκριμένων δυνατοτήτων που σε άλλες χώρες, αυτό το τεράστιο, το κόσμημα, αυτό το κόσμο ομολογουμένως, σε άλλες χώρες θα ήταν αυτονόητες. Για παράδειγμα, το μεγάλο κόστος της κατανάλωσης του λεκτικού ρεύματος θα ήταν μία από τις πρώτες προτεραιότητες ενός οποιοδήποτε επιχειρηματία ο οποίος λειτουργούσε κάτι και προσδοκούσε στο να έχει κάποια έσοδα. Εδώ το παραβλέψαμε. Και βεβαίως οι συνέπειες αυτής της παράβλεψης είναι να έχουμε εξαιρετικά υψηλά λειτουργικά έξοδα. Καταλαβαίνετε ότι οι εργαζόμενοι, δίνοντας τη μάχη, και εδώ νομίζω ότι τους αξίζει, Γιώργο, και από αυτή την εκπομπή αλλά και από κάθε μέσο, τους αξίζει ένα μεγάλο, μεγάλα συγχαρητήρια δηλαδή, διότι κατάφεραν. Κατάφεραν, και αγωνιούν, εν πάση περιπτώσει. Γιώργο, κατάφεραν να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα. Και το πρώτο τετράμινο να εμφανίζεται περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά. Είναι, πιστεύω, ένα μεγάλο επίτευγμα. Αλλά αυτό το που δείχνει την επαγγελματικότητα αλλά και την αξιέπαινη προσπάθεια που καταβάλουν οι εργαζόμενοι για να φέρουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όταν μπήκε το πρόβλημα σε τόσο μεγάλο βαθμό, οι εργαζόμενοι όχι μόνο υπέστησαν τις μειώσεις σε μισθών που υπέστησαν, έτσι, και εντάξει, είναι και αυτονόητο, αλλά προσέξτε, το ποιοτικό στοιχείο που είχε αυτό το κόσμημα του Δήμου εξακολούθησε να υφίσταται. Και μάλιστα κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί, και αυτό πρέπει να το πούμε, Γιώργο, ότι κατάφεραν να μην μειωθούν τα έξοδα. Να μην μειωθεί η ποιότητα, και κατάφεραν να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα, που είναι τεράστιο θέμα. Έτσι, τεράστιο θέμα. Θα έπρεπε σε άλλες εποχές να περιμένουμε και πτώση της ποιότητας, των ποιοτικών χαρακτηριστικών δηλαδή. Γεγονός που θα οδηγούσε την επιχείρηση σε τεράστιο πρόβλημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για πολλούς, το λέω δυστυχώς γιατί κάποιοι προσδοκούσαν και σε αυτή το αποτέλεσμα, ναι, και ευτυχώς για μας υπήρξε μια θυελλώδης προσπάθεια των εργαζομένων, και πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι καταλαβαίνετε τι θα είχε συμβεί εάν και ποιοτικά δηλαδή είχαμε πέσει τόσο... Ξέρεις, δεν με βλέπεις και δεν μιλάω, αλλά αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα... Όχι να τα κάνουν, να φτάνει ο κόμος το φταίνει, ναι, και να υποχρεώνονται μόνοι τους οι εργαζόμενοι να παίρνουν αυτά τα μέτρα. Αυτά έπρεπε να επιλύονται τόσο από τη διοίκηση όσο και από το Δήμο. Και τι να σου πω τώρα, Γιώργο, ότι έχεις λάθος. Όχι. Υπάρχει κάποιος που θα σου πει ότι έχει λάθος. Εντάξει. Δεν θα έρχω στην επιχείρησή σου να σου πω πώς θα δουλέψεις καλύτερα και οικονομικότερα. Θα στο πω κάποιος, αν βλέπω ότι δεν κάνεις τίποτα, θα στο πω. Εντάξει. Ξέρεις, αλλά... Γιώργο μου, σε αυτές τις εποχές, που ζούμε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, είναι μεγάλο επίτευγμα, βρε Γιώργο, να βλέπεις ότι κάποιοι λειτουργούν με αυταπάρνηση. Προτιμούν το καθήκον, σαφώς, από την λούφα. Άλλοι πρέπει να παίρνουν παραδείγματα. Δεν είναι λίγο πράγμα. Δεν είναι λίγο πράγμα, Γιώργο. Και ξέρεις και κάτι. Τα μεγάλα θύματα αυτής της οικονομικής κρίσης, τώρα φεύγω από το λουτράκι, είναι κυρίως οι εργαζόμενοι, είναι κυρίως τα νέα τα παιδιά. Και πρέπει να πούμε
ότι, και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι εναλλακτικές λύσεις ενός εργαζόμενου με τετραμελή οικογένεια, ξέρω εγώ, που έχω κάποιον στο μυαλό μου, οι εναλλακτικές λύσεις που έχει είναι ελάχιστες, Γιώργο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως. Από ελάχιστες έως μηδαμινές. Βεβαίως. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που υπέστη και υφίσταται το μεγάλο βάσανο των μειώσεων, της κρίσης κλπ. Και όταν βλέπεις αυτός ο άνθρωπος ή κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να προσφέρουν περισσότερο έργο, με περισσότερη αυταπάρνηση, να σου λέει ο άλλος ότι ξέρετε, καταρρύψαμε το... Αυτά πλέον τα βλέπουν οι ηγέτες, Γιώργο. Είτε λέγονται στην κεντρική διοίκηση, είτε μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά πράγματα τα βλέπουν οι ηγέτες. Αυτοί που έχουν αναλάβει τις τύχες του τόπου. Σε αυτό, Γιώργο, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις και δίκιο. Να ντρέπονται. Σε αυτό έχεις δίκιο, Γιώργο. Και να ντρέπονται. Καμία... Οι άνθρωποι του τίποτα. Οι άνθρωποι του τίποτα. Πραγματικά. Εκνευρίζομαι πραγματικά. Ήρθε χθες, ας πούμε, ο Δήμαρχος στους Αγίους Θεοδόρους να μας πει τι. Να δει τι. Την κάπνα. Οι άνθρωποι του τίποτα. Του μηδέν έργου. Του μηδέν. Πραγματικά. Που κόδεψαν να μας πνίξουν. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Εννοείς τα καυσαέρια και την Εθάλη. Εννοώ τα καυσαέρια, εννοώ τα πάντα. Χτες μιλάω για τα καυσαέρια, για την Εθάλη. Γιώργο, θα σου πω ότι άμα βαδίσεις, δηλαδή τα πράγματα είναι σε και βγαίνουν και απειλούν, συγγνώμη που με εκνευρίζω, αλλά βγαίνουν και απειλούν σε διάφορες συνεντεύξεις τύπου. Ότι δεν θα τα αφήσω έτσι και θα... Τι να αφήσεις έτσι? Έχει κάνει τίποτα? Μας έχει δείξει κάποιο έργο και του επικρίνουμε το έργο του? Τι να επικρίνεις? Διαιρέτης μηδέν, με μηδέν δεν υπάρχει. Δεν ορίζεται. Ας το καταλάβει αυτό. Και ο κύριος λογοθέτης και οποιοδήποτε άλλος. Οι άνθρωποι του τίποτα. Τι να πω, Γιώργο. Ομολογουμένως, τι να πω. Να σου πω και κάτι, Γιώργο. Αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Δημάρχου που έχουμε κάνει φορά τα χέρια μας. Αυτό που λέγαμε, το τίποτα, το μηδέν. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε Γιώργο? Τι να συζητήσουμε, Γιώργο? Δεν ξέρω αν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Γιώργο, πότε θα το συζητήσουμε? Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Τέλος πάντων. Θα το συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, μας με ειδοποιούν ότι έχουμε κάποιον στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πέστε μας. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Κύριο Βαγιώργιο, μιλάω. Βεβαίως. Θα ήθελα για ένα παράπονο να εκφράσω αρχικά. Πολλά. Ο κύριος Γρηγοράκος δίπλα σας. Ναι. Αποκάλεσε τη δημοτική αρχή, του τίποτα. Βεβαίως, ναι. Νομίζω ότι προσβάλλει τη δουλειά κάποιων ανθρώπων που ασκήσουν για πολλά πράγματα στο Δήμο. Δεν μιλάω για το αποτέλεσμα, μιλάω για την προσπάθεια που γίνεται. Πες τα μας ένα. Τον κόπο. Καλά, νομίζω ότι δεν θέλω να... Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε... Αν μπορείτε λίγο τον ήχο παραπάνω, γιατί σας ακούω πολύ βαθιά και δεν μπορώ να... Για χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας, χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας. Ωραία. Να σας πω λοιπόν κάτι. Ότι φυσικά η έκφραση δημοτική, πώς το πες, Γιώργο, εντάξει, νομίζω ότι εννοεί ότι δεν είναι αυτό που πρέπει, αυτό που συνάδει, ας πούμε, αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος που ψήφισαν οι δημότες. Έχουμε εδώ πέρα, αγαπητέ φίλε, ένα τεράστιο πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής, στο οποίο δεν έχουμε μπει μέσα, δεν έχουμε προχωρήσει να το αναλύουμε, αλλά θα σου έλεγα ότι, και θα συμφωνούσες, ότι ξεκινάει. Οι υποσχέσεις που αθετήθηκαν, τα οράματα που προδόθηκαν, οι αρχές που παραμορφώθηκαν. Αφήνουμε πίσω αυτό που μας πληγώνει, αφήνουμε πίσω αυτό που μας θυμώνει. Και νομίζω ότι μόνο και μόνο αυτό σαν εισαγωγή στο πρόγραμμα του κυρίου λογοθέτη, μόνο και μόνο αυτό δημιουργεί και θυμό, δημιουργεί και θλίψη και... Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δημιουργεί και υποσχέσεις ακόμα που επίσης αθετήθηκαν. Και εντάξει, τώρα μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό. Δεν του υπερβολικό, Γιώργου. Συγχωρεί, δεν είναι υπερβολικό. Όχι, Γιώργο, λέω μπορεί να εκλειφθεί, αλλά η ουσία είναι, και εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν θέματα τα οποία γίνονται ερήμην των δημοτών. Υπάρχουν υποσχέσεις τις οποίες αυτή η δημοτική αρχή κλήθηκε να εφαρμόσει, γιατί οι προηγούμενοι είχαν αθετήσει. Το λέει, οι υποσχέσεις που αθετήθηκαν. Υπάρχουν οράματα που η Δημοτική Αρχή η σημερινή κλήθηκε να εφαρμόσει, γιατί οι προηγούμενοι δεν εφάρμοσαν. Το λέει, τα οράματα που προδόθηκαν. Οι αρχές που παραμορφώθηκαν. Πες τα μας τώρα, αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω. Ναι.
Αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως. Να πω μερικά πράγματα στα προλεγάμενά σας. Ξεκινώντας την εκπομπή, μιλήσατε για μια ιδιότυπη ασυλία. Μάλιστα. Μήπως τη Δημοτική Αρχή λογοθέτει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση κλπ. Μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε ότι έγινε συνείδηση σε κάποιους ανθρώπους ότι τα όπλα του λογοθέτη είναι περιορισμένα. Δεν θα κλάψω για την οικονομική κατάσταση, όμως η οικονομική κατάσταση είναι αυτή που είναι. Νωρίτερα, κάτι άλλο, μιλήσατε για το ΣΠΑ. Και εδώ πιστεύω ότι είστε λίγο άδικοι. Δεν μιλήσατε για το συμβολή του εργαζομένου στη μείωση του κόστους. Ξέρετε, σε πολλές επιχειρήσεις που ένας εργαζόμενος παίρνει την πρωτοβουλία να μειώσει το κόστος στη χή υπηρεσία ή στο χή προϊόν, δεν υπάρχει μια διοίκηση πίσω. Μήπως κάποια διοίκηση πίσω του λογοθέτη, του χή, του ψία, προέδρου, αντιπροέδρου, έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και πού ήταν αυτή η διοίκηση στο πρώτο τετράμινο? Δεν είναι άδικο να αποδίδουμε όλα τα καλά σε οποιοδήποτε άλλον εκτός του λογοθέτη και όλα τα κακά στο λογοθέτη? Τότε ο λογοθέτης είναι δυσυπόστατος. Έχουμε ένα λογοθέτη 28 μηνών, 20, γιατί είναι το τελευταίο τετράμινο που κατάφερε να μειώσει, να έρθει η σαβάρκα ή στα νερά. Έχουμε λοιπόν ένα λογοθέτη που 25 μήνες δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και 4 μήνες ευθύνεται για το ομολογουμένως εξαιρετικό αποτέλεσμα. Όχι, αλλά αυτό είναι ορισμός του δυσυπόστατου. Θέλω να πιστεύω ότι μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όπως, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα η εταιρεία, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος εταιρείας, να σας δώσει τα έξοδα των ετών πώς διαμορφώνονται από το 10 και μετά. Mm-hmm. Και είναι, σε βεβαιώνω, μειούμενα. Το πιστεύω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να έχετε υπόψη σας στο θέμα και της μισθοδοσίας. Η Δημοτική Αρχή λογοθέτηκε ένα τεράστιο κόστος, το οποίο το πέρασε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕΤ τον Νοέμβριο, κάπου εκεί, με την οποία μείωνε το εργατικό κόστος. Μια απόφαση η οποία δεν ψηφίστηκε από κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς, τους συμβουλευτές, και είχε πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για να μπορέσει να μειώσει τα έξοδα της λειτουργίας του ΣΠΑ. Αυτό η ισορροπία στις μισθοδοσίες ήρθε με απόφαση με νόμο του κράτους, τέλος πάντων, που οι εργαζόμενοι εκεί ανέβαιναν. Είναι αυτό το λόγιο. Απλό. Το νιώθω στο λόγιο. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά είπατε ότι ο λογοθέτης, κύριε Παπαγεωργίου, αγαπητέ Γιώργο, εξέφρασε την άποψη του εργολάβου. Με τον εργολάβο υπήρχαν δεκάδες συζητήσεις. Να ρωτήσω κάτι, μιλάω με τον Γιώργο τον Γαλλοβρίδη. Όχι, μιλάω με τον. Με ποιον μιλάω? Με τον Γιώργο από τα Ίστιμια. Με τον Γιώργο από τα Ίστιμια μιλάω. Όχι, με ακούτε. Τον Γιώργο τον Γκοφρίδη είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, πες μας, Γιώργο, πες μας. Ουσία. Ουσία. Μα ακούτε? Βεβαίως ακούμε, Γιώργο μου, σας ακούμε. Δεν γνωρίζετε και εσύ με τόση ώρα? Όχι, δεν σας είχαμε καταλάβει, αλλά εγώ το είχα υποθέσει. Όχι, γιατί, δεν έχει σημασία, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει να πει το όνομά του και γι' αυτό δεν είναι και το θέμα. Ναι. Όχι, Γιώργο μου, δεν έχει σημασία. Προχώρα, ναι, δεν είναι. Να μην παρεξηγούμε, παιδί. Όχι. Για λέγε λοιπόν. Έχει σημασία. Επώνυμα δεν λέω ποιο και τι. Ναι, Γιώργο μου. Προχώρα. Ουσία. Μιλάμε για ουσία. Να σου απαντήσω επ' αυτού. Έπανε ένα σχόλιο, Γιώργο. Επαναλαμβάνω. Εάν ήταν η καθυπερβολή το τίποτα, ας πούμε η δημοτική αρχή του κάτι. Όχι, το τίποτα. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. δεν είναι τώρα κάτι ή τίποτα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, Γιώργο. Ουσία. Η ουσία είναι, Γιώργο μου, ότι η δημοτική αρχή ανέλαβε να εκτελέσει, να κάνει κάποια πράγματα, εκ των οποίων κατάφερε το εξής ελάχιστον. Ο Γιώργος το είπε τίποτα, εγώ θα το πω κάτι, εσύ θα πεις κάτι ελάχιστο, αλλά όχι πολύ. Όχι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος, Γιώργο. Δεν μπορεί 29 μήνες, Γιώργο μου, να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση το ΣΠΑ και τώρα με το μαχαίρι στο λαιμό, στον κρόταφο. Βεβαίως δέχομαι και το επιχείρημα του Δημάρχου ότι μα και αν το κάναμε τον πρώτο μήνα, πάλι στο μαχαίρι στον κρόταφο θα ήταν. Σωστό. Αλλά δεν θα είχαμε υποστεί τον διασυνδέο αυτό. Θέλω μόνο να αποδεχτείτε την οικονομική λογική που λέει ότι μια επιχείρηση όταν ξεκινάει την παραλαμβάνει με κάποια χρέη προς τις τράπεζες, με χωρημένα τα δικαιώματα του μερίσματος στην τράπεζα λόγω του δανείου, και με χρέη 6,5 εκατομμυρίων στους εργολάβους, και μια επιχείρηση η οποία παράγει ελλείμματα, είναι το πιο λογικό πράγμα να την κλείσεις. Όμως ακριβώς επειδή όταν ξεκινήσαμε την δημαρχιακή θητεία, μπαίναμε στην καρδιά της κρίσης και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο, προτάξαμε να σωθούν θέσεις εργασίας και να υπάρξει αυτή η υπεραξία του τουρισμού για το Λουτράκι το ΣΠΑ και να μην είναι ένα γιατί εγκατελειμμένο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με λάθη.
Δεν υπάρχουν κάποιο αλάθητο. Και εδώ θα ήθελα να μιλήσω και για τον κύριο Γρηγοράκο νωρίτερα που είπε. Μια μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή η λύση ήταν ή την κλείνουμε ή συνεχίζουμε την πορεία της όπως είναι σήμερα. Η λύση είναι το να κλείσουμε μια επιχείρηση και να μην ότι σημαίνει θα αυτό. Ήταν εγκληματική για Μπράβο. Τον τόπο, γιατί το λουτράκι χωρίς λουτρά θα ήταν μισό. Σωστό. Άρα, οδηγούμεθα στο εξής συμπέρασμα. Ότι αυτό που είπες πριν από λίγο, Γιώργο μου, ότι όταν αναλάβαμε τα τεράστια χρέη έπρεπε να την κλείσουμε, δεν παίζει γιατί δεν μπορούσε να κλείσει. Παίζει σαν οικονομική λογική. Ωραία. Όχι πολιτική. Ναι, αλλά σαν οικονομική λογική μπαίνουν και άλλες λύσεις. Για παράδειγμα, μπαίνει η λύση που αποφασίστηκε χθες. Μπαίνει και αυτό. Μπαίνουν λύσεις οι οποίες, ξέρω εγώ προσωπικά είπα για το management. Το άκουσα. Ναι, που δεν ακούστηκε, δεν συζητήθηκε, δεν... Διότι... Εκεί λίγο, συγγνώμη Γεωργίου, λίγο αυτό ανερευθήκατε. Γιώργος. Συγχωρέστε με. Ναι. Μιλήσατε γιατί πραγματικά ο Δήμος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας σε μια βάση την οποία την έχουμε εξαντλήσει σε πολλές συζητήσεις, ότι χρειάζεται κάποια άλλα κριτήρια για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Ναι. Και ταυτόχρονα ο μάνατζερ αυτός να διαχειριστεί προσωπικό το οποίο ποτέ δεν έχει επιλέξει και ενδεχομένως δεν είναι το καταλληλότερο για τις θέσεις αυτές. Έγινε το παράδειγμα, δεν θέλω να πω δεκάδες παραδείγματα είναι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα σας θυμίσω ότι στον ΟΤΕ, παραδείγματος χάρη, το management το ανέλαβαν άλλοι. Και εκεί επίσης ο manager δεν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει το προσωπικό. Και το λέω, συγγνώμη, μόνο αυτό. Το λέω διότι η διεθνής πρακτική πια λέει ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή ο manager μπορεί και έχει τις δυνατότητες, να το πούμε έτσι, να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό και στη διεθνή πρακτική ακολουθείται αυτή η λογική. Δεν είναι κάτι δηλαδή που εγώ δεν είμαι ο σοφός ούτε ο εφευρέτης. Είναι κάτι που στη διεθνή πρακτική λειτουργεί. Σε διάκοψα όμως και δεν ήθελα, με συγχωρείς. Επιτρέψτε μου να κάνω πάλι τους γύρους του διαβόλου. Βεβαίως, ασφαλώς. Ότι έχει 30.000 κόσμο, σήμερα είναι με 9.000 κόσμο και με έργο 5 φορές περισσότερο από την εποχή που είχε 30. Σωστά. Αυτό είναι μια παρένθεση. Σωστά. Κάτι άλλο θέλω να πω. Αλλά πρέπει... αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να γίνει και εδώ. Δεν το διαφωνώ. Σαν πρόταση Έτσι. Στο τραπέζι μπορεί να σταθεί. Έτσι. Θα ήθελα και κάτι άλλο να πω. Και συγχωρέστε με πολλές φορές να χάνω την επικοινωνία. Όχι. Έχει να κάνει με. Έχω πολύ χαμηλό στάθμη του ήχου. Γι' αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Κύριε Γρηγοράκο, έθεσε ένα θέμα αν αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα μπορούν να το λύσουν. Μάλιστα. Έχει μια ηθική διάσταση αυτό. Στην πράξη όμως οι πολίτες επέλεξαν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν. Κύριος Παύλου, κύριος Γιώργης, κύριος Λογοθέτης, κύριος Πετρίτης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι και σας βεβαιώνω ότι το θετικό στην όλη αυτή η ιστορία, για μένα σαν πολίτη πρώτα απ' όλα και μετά σαν δημοτικό σύμβουλο, είναι ότι όλοι σταθήκαν πάνω το πρόβλημα και μπορεί να τις λύσει, τις μικρές λύσεις, τις μεγάλες λύσεις. Και η δικιά μου απέτηση, αν θέλετε, ήταν η απόφαση αυτή να είναι ομόφωνη. Να μπορέσει ο πολιτικός κόσμος να συνεννοηθεί, να αντιληφθεί και να αξιολογήσει αν χρειαζόμαστε αυτή την εγκατάσταση και να προχωρήσουμε στη λύση που θα είναι κοινά αποδεκτή από όλους. Κύριε Αντιδήμαρχε, να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είστε απόστρατος της αστυνομίας, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Θα εμπιστευόσασταν ποτέ κάποιον που είναι εγκληματίας? Θα εμπιστευόμουν κάποιον που ήταν ευφυής. Όχι, σας ξανακάνω την ερώτηση. Καλή. Θα εμπιστευόσασταν ποτέ κάποιον που ήταν εγκληματίας? Η απάντηση είναι η ίδια. Θα εμπιστευόμουν κάποιον που ήταν ευφυής. Έγινε. Είναι βιάστηκε ή με τον ευφυή είναι Γρηγοράκο τα βρίσκεις. Με τον Βλάκα δεν υπάρχει περιθώριο σε κανένα επίπεδο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Γλυκοφρίδη, να τον παρακαλέσω να είναι κοντά μας, μαζί μας την επόμενη εκπομπή, την επόμενη Τρίτη, το ραντεβού που Γιώργο... Που το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι πει... ο μόνος. Οποίος παράγει έργο. Και παράγει έργο και έχει και πολιτικό λόγο που μας ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει, ταιριάζει στο ύφος και στο ήθος της εκπομπής. Και Γιώργο, είναι ανοιχτή πρόσκληση, σε παρακαλούμε την επόμενη φορά να είσαι κοντά μας. Να τα συζητήσουμε από εδώ. Εντάξει. Φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά και με την τηλεφωνική παρέμβαση του Γιώργου του Γλυκοφρίδη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε, κυρίως... Αυτό το πρόγραμμα θα το πούμε. Αλλά θέλω να κάνω μια τελευταία έτσι, παρατήρηση. Έχει υποθεί παλιά ότι στην πολιτική διαμορφώνεται η πολιτική κουλτούρα, το ήθος και το ύφος της εποχής, της περιοχής, διαμορφώνεται από τα συμβάντα. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά που
που ζούμε σήμερα διαμορφώνουν μια πολιτική κατάσταση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και άλλον έναν φίλο λίγο πριν κλείσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Κακαβάς. Κακαβάς, καλησπέρα και στο... Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στο συνέδερο, εκεί του πάνελ. Ένα λεπτό θα ήθελα μια παρέμβαση, γιατί συμπτωματικά έτυχε να ακούσω το τελευταίο δεκάλεπτο. Βεβαίως. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή το γεγονός, επειδή έτυχε να συμμετέχω και εγώ στην εταιρεία αυτή για ένα εξάμηνο, mm-hmm. και άκουσα τον κύριο Αντιδήμαρχο να λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ να δικαιολογεί ενδεχομένως την κατάσταση που φτάσαμε σήμερα. Η εταιρεία δεν είχε πόρους, έπρεπε να αποκτήσει πόρους άμεσα το 2011 και εκεί ήταν το κλειδί της υπόθεσης. Αυτό το, για να μπορέσει η εταιρεία να ανταπεξέλθει στα χρέη και σε όλα αυτά, δεν ήταν το θέμα να πει την κλείνουμε, γιατί άμα δεν την κλείσουμε θα το αφήναμε και θα λέγαμε άσε έναν υπάλληλο εκεί, θα καθίσει να την κλείσει και να τελειώνει το θέμα. Το θέμα ήταν να βρεθούν πόροι άμεσα και όχι μετά από 2,5 χρόνια. Να ερχόμαστε τώρα να κάνουμε τι και να φέρουμε μέτρα τα οποία μπορούσαν να είχαν ληφθεί από τότε. Φανταστείτε τότε μία περίπτωση επαναχρηματοδότηση δανείου ή μία δανειοδότηση του Δήμου για να αγοράσει τα κίνητα, θα ήταν διαφορετικό το οικονομικό τοπίο από το σημερινό. Σήμερα παράδειγμα για να πάρει δάνειο ο Δήμος, εάν δεν εγκρίνει η εποπτεία από πάνω και το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν πρόκειται να πάρει. Sure. Και είναι δωρονάδωρο. Οπότε πάμε στην επαναχρηματοδότηση στην τράπεζα που ήδη έχει δάνειο εταιρεία και να ελπίζουμε εκεί. Θέλω να πω ότι δυστυχώς εάν δεν ενεργήσεις έγκαιρα στον κατάλληλο χρόνο υφίσταται τις συνέπειες που υφιστάμε τα σήμερα. Και ο σκοπός δεν είναι ο πολίτης, ναι, επέλεξε αυτή τη δημοτική αρχή να λύσει τα προβλήματα και το γεγονός ότι δεν ενήγησε έγκαιρα και το πάει πίσω-πίσω και φτάνουμε προεκλογική περίοδο να λέμε ότι κάτι θα λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέτυχε και ότι έκανε έργο. Και θα συμφωνήσω μαζί σας και παίρνω και το ανάλογο μερίδιο της ευθύνης στο βαθμό και στον χρόνο που ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτή τη δημοτική αρχή, στο γεγονός ότι δυστυχώς δεν πολλά πράγματα ανοίξαμε, αλλά όμως πόσα υλοποιήσαμε, ο κόσμος γνωρίζει και γνωρίζουν οι πάντες. Και αυτό δεν είναι για να κατηγορήσω τους πρώην συνεργάτες, είναι να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και ο κόσμος το ξέρει. Και ο κόσμος γεύεται την αλήθεια αυτή με το χειρότερο τρόπο. Τι χειρότερη εικόνα από αυτή που παρακολουθήσαμε, δηλαδή με την κατάσταση. Είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Και το γεγονός ότι και ακόμη και τα άλλα μέλη του ΔΣ εταιρείας, τα οποία και αυτά ευθύνονται την μειοψηφία, το οποίο το έχω πει, έπρεπε να έχουν καταθέσει προτάσεις πολύ έγκαιρα. Το γεγονός ότι δηλαδή, γιατί δεν είναι εκεί Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μέλη εταιρείας και εκεί υλοποιούνται και εφαρμόζουν διατάξεις άλλες. Το έχουν σχέση περί ανωνύμων εταιριών, καταστατικό εταιρείας και θα, κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να απολογηθούν όλοι αυτοί. Δηλαδή βλέπω ότι ξαφνικά λέει καταθέσανε προτάσεις, κάνανε πότε. Τώρα, για να δούμε οι προτάσεις αυτές κατά πόσο είναι υλοποιήσιμες. Είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα και μακάρι να βρεθεί μια λύση, να κάποια να περπατήσει από όλες αυτές τις προτάσεις, γιατί αν δεν περπατήσει δυστυχώς θα οδηγηθούμε σε αναγκαστικές καταστάσεις οι οποίες θα είναι πολύ οδυνηρές. Και εκεί φοβάμαι ότι θα παραδοθούμε ανεφόρον στις επιθυμίες κάποιων που είχε ανοίξει συζητήσεις και παλιά, το 2002 κλπ, που συζητούσαν περί μετατροπής και ομαδίας ανώνυμης κλπ. Εύχομαι να μην είμαι μάτις κακών ιονών. Αν όμως δεν περπατήσει τίποτα, να είστε σίγουροι ότι θα οδηγηθούμε σε αναγκαστικές λύσεις οι οποίες θα είναι πολύ οδυνηρές. Ο στρατηγός έβαλε μια άλλη διάσταση. Εγώ θέλω να καλέσω και τον στρατηγό την επόμενη Τρίτη. Όχι, θα έχετε δύο στρατηγούς εκεί, δεν γίνεται, έχει σύγκρουση τώρα. Γίνεται, όλα γίνονται. Θέλω να έχουμε. Να είστε εδώ, να τα πούμε από κοντά. Είναι τεράστιο το θέμα. Θέλω να προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε, να φωτίσουμε το ζήτημα, αλλά και να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Παίζει ρόλο ο κόσμος να είναι ενημερωμένος. Γιατί αρκετά από αυτό το πράγμα που γίνεται μια προσπάθεια, το έχουμε πει και ξανά και ξανά και πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, ότι γίνεται μια προσπάθεια παραπληροφόρησης. Ο καθένας λέει, σαν ανευθυνοϋπεύθυνος, λέει αυτά τα οποία νομίζει και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εδώ, να είστε εδώ να τα πείτε εσείς που διαμορφώνετε τα πράγματα. Από το Μάιο του 12, κύριε Παπαγεωργίου, για το θέμα της εταιρείας τα είπαμε όλα στη ειδική συνεδρίαση, προείδρευα τότε, τα είπαμε αναλυτικά.
Όμως η ανάδειξη μόνο των προβλημάτων, αυτό ήθελα να τονίσω στον αγαπητό τον κύριο αντιδήμαρχο, δεν λέει τίποτα. Η λύση είναι. Και εγώ προσωπικά υπέστην και προσωπικές συνέπειες και κόστος, διότι ήθελα λύσεις. Και μάλιστα να σας πω κάτι, υπήρχαν και περιπτώσεις μέσα στο ΔΣ που κάποιοι πέθανε πολιτικοί. Δηλαδή για να μην σπάσουμε αυγά, να μην πούμε τίποτα, δεν ξέρω τι για το Χ, το Ψ, το Ω, να τα αφήσουμε έτσι και δεν πειράζει, δεν βαριέται. Αυτά δεν γίνονται, οι λύσεις δεν δίνονται με λόγια και άστο βλέποντα και κάνοντα. Δηλαδή, να κλείσουμε. Κόστος, και αν ο κόσμος κρίνει ότι πήρες λάθος αποφάσεις, να σε κρίνει και να μην σε καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω απόλυτα. Φίλε Γιώργο Κακαβά, να τα πούμε την επόμενη Τρίτη από κοντά. Η πρόσκληση είναι. Θα είμαι εκτός εκεί, δυστυχώς. Εκεί δεν θα παρακολουθήσουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Να είστε καλά, λοιπόν, δεν πειράζει. Καλό βράδυ, Στρατηγέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτό για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Γεια σας. Το παρακάναμε σήμερα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ζητούμε και συγγνώμη από το δελτίο. Σήμερα τα κάναμε. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η φυσική η ροή της εκπομπής. Καλό βράδυ, λοιπόν, και ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Ακριβώς. Γεια σας.